Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε Δευτέρα σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου 2019. Ώρα για μπλε Λίμπερο 107,4. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 8. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου streams του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Παρέα με την Data Labs, το κέντρο διαβίου μάθησης, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά. Πληροφορίες 2310-222-962, datalabs.edu.gr. Μπορείτε να επισκεφτείτε και τα γραφεία της Data Labs στο κέντρο της πόλης Εθνικής Αμήνης 14α. Τρόποι επικοινωνίας, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 545-26 και το mail μας ανοιχτό blueliberopapakiyahoo.gr. Ρίχνω μια κλεφτή ματιά και στην εθνική μας ομάδα βόλεϊ που παίζει παιχνίδι τελικό για πρόκριση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Τέταρτη αγωνιστική, έχει κάνει ήδη τρεις ήττες από Βουλγαρία, Ιταλία και Γαλλία. Μάλιστα με τους Ιταλούς πήρε σετ και έγραψε ιστορία. Δεν είναι ότι πιο εύκολο πράγμα. Ρουμανία-Ελλάδα 1-0 στα σετ και 21 όλα στο δεύτερο σετ στο Μομπελιέ της Γαλλίας. Γίνεται τούτη την ώρα στην Ert Sports. Υπάρχει το παιχνίδι. Με όλο αυτό το μπάχαλο που επικρατεί, σκεφτόμουν να βάλω ένα χαλί. Μπίλι, πώς ήταν η ειδήση του Μέγκα. Δεν θα μας κάνει και κανείς τίποτα τώρα, γιατί δεν υπάρχει Μέγκα, θα μπορούσαμε να το βάλουμε. Αυτό που πολύ παλιά, όταν ξεκίνησε το Μέγκα, που έμπαινε ένα χαλί, ένα τέτοιο από κάτω και έλεγε ειδήσεις. Και θα ξεκινούσα και θα έλεγα, με νίκη ξεκίνησε τις προχρεώσεις της η γυναική ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή, καθώς επικράτησε με 4 πόντους διαφορά της Αναγέννησης Ρησίου και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδος, όπου θα αντιμετωπίσει τον Άρη το Σάββατο που μας έρχεται. Και μετά να βάζα διάλειμμα και μετά μουσική, μετά το ξανάλεγα και μετά να φεύγα. Μόνο για τη γυναική ομάδα μπάσκετ να λέγαμε σήμερα. Αυτό μάλλον μας αξίζει. Γιατί προφανώς ό,τι άλλο και αν πούμε, είτε δεν αρέσει, είτε κάποιος μας έβαλε να το πούμε, είτε γιατί τα λέει αυτός αυτά, είτε το ένα είτε το άλλο. Και ακόμα μια φορά λοιπόν, ως Γιώργος και ως ώρα για μπλε, θα πω 2-3 πράγματα. Σ' όποιον αρέσουν, καλώς. Σ' όποιον δεν αρέσουν, μπορεί να κάνει 2 πράγματα. Είτε να μην τα ακούει, είτε να πάει να κάνει αυτό που λέει η καρδιά του. Θέλει να βάλει ένα κασκόλ του Άρη Παλαιοχωρίου και να πηγαίνει στο γήπεδο, ας το κάνει. Γιατί αυτό το πράγμα Ηρακλής δεν θα είναι. Και δεν με βάζει κανένας να τα λέω αυτά. Τα λέω από την ψυχούλα μου ως Ηρακλειδέας που γεννήθηκα το 79 και με πήγε ο πατέρας μου το 85 στο Καφτατζόγλου και είδα τον Ηρακλή. Δεν είδα τον Άρη Παλαιοχωρίου. Ούτε μια ομάδα που θα φοράει μπλε και δεν θα έχει ούτε σήμα ούτε όνομα. Αν αυτό αρέσει σε κάποιους, πάω πάσο. Επίσης αυτό που εκνευρίζει πάρα πολύ είναι ότι γίνονται κάποια πράγματα πραξικοπηματικά. Γίνονται κάποια πράγματα έτσι. Έτσι. Για παράδειγμα, χθες πραγματοποιήθηκε φιλικό του Άρη Παλαιοχωρίου με την ομάδα της Μηχανιώνας. Τον Ποσειδώνα, δεν ξέρω. Ξέρετε πώς εμφανίστηκε ο Άρης Παλαιοχωρίου? Φορούσε την ποδοσφαιρική εμφάνιση του Ηρακλή με το σήμα του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής. Με τον Παπαστεριανό αρχηγό με τον Περιβραχιόνιο, τις υπόλοιπες μεταγραφές και ποδοσφαιριστές που εμφανίστηκαν με κάλτσα, σορτσάκι και φανέλα με το σήμα του Γάμα Σίγμα Ηρακλής. Τη στιγμή που την Παρασκευή δεν πάρθηκε καμία τέτοια απόφαση, τη στιγμή που την Παρασκευή δεν δόθηκε κανένα σήμα και κανένα όνομα από το Γάμα Σίγμα στον Άρη Παλαιοχωρίου για να παρουσιάζεται όπως παρουσιάστηκε χθες στο γήπεδο. Τη στιγμή που και ο κύριος Βαφιάδης και ο κύριος Ιακημίδης όταν παρουσίαζαν το πλάνο, το project Άρης Παλαιοχωρίου τόνισαν σε ερωτήσεις που δέχτηκαν από τον κόσμο ότι μέχρι το Μάιο δεν μπορεί να μπει ούτε σήμα ούτε όνομα Ηρακλή στη φανέλα. Πώς λοιπόν εχθές εμφανίστηκε ο Άρης Παλαιοχωρίου με σήμα του Ηρακλή? Από ποιον πήρε το OK, ποιος έδωσε τη φανέλα? Μπορούμε να μαζευτούμε 10 νοματέοι να πάμε να παίξουμε, να κάνουμε μια ομάδα και να βάλουμε το επίσημο σήμα του Ηρακλή? Δεν θα μας κυνηγήσει ο Ηρακλής, θα μας κυνηγήσει και θα έχει δίκιο. Πώς φοράς έτσι το σήμα του Ηρακλή?
Ποιος σου έδωσε τη φανέλα. Πώς πήρες το OK. Και όλα αυτά γίνονται ενώ την Παρασκευή δεν προέκυψε απόφαση. Σε αυτό το μπάγαλο που ήταν στη Γενική Συνέλευση. Καμία απόφαση. Σταύρο, μάλλον αυτοί ακολουθούν εμένα, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Έτσι. Μη με εκνευρίζεις πρωί-πρωί. Αυτοί μάλλον ακολουθούν εμένα. Εγώ αυτό που κάνω, το κάνω ως εκπομπή εδώ και καιρό. Αν ακούς τις εκπομπές που τις ακούς κάθε μέρα. Όχι, αυτό δεν μπορώ να το αφήσω ασχολίαστο. Γιατί είναι το σήμα του Ηρακλή. Εγώ είδα χθες τη Μηχανιώνα το σήμα του Ηρακλή. Το είδα σε φωτογραφίες, δεν ήμουν εκεί φυσικά. Εσένα δεν σε ενοχλεί το ότι το σήμα του Ηρακλή χθες το χρησιμοποιούσε μια ποδοσφαιρική ομάδα που λέγεται Άρης Παλαιοχωρίου και έκανε φιλικό με τη Μηχανιώνα. Πώς παίζει με τη φανέλα του Ηρακλή. Από τη στιγμή που στα επίσημα μάτς δεν θα μπορεί να το χρησιμοποιεί. Και όλο αυτό το χρονικό διάστημα, φίλε Σταύρο, ξέρεις ότι ούτε σε προπονητή αναφερθήκαμε, ούτε σε μεταγραφές, ούτε σε τίποτα. Ήμασταν από την αρχή κάθετοι και αρνητικοί σε αυτό εδώ που πάει να γίνει. Εντάξει. Ξαναρωτάω, πώς εχθές η ποδοσφαιρική ομάδα που λέγεται Άρης Παλαιοχωρίου, γιατί δεν έχει πάρει καμία έγκριση, δεν έχει αλλάξει καμία ονομασία, δεν έχει πάρει κανένα σήμα, κανένα όνομα, τίποτα, δεν έχει πάρει κανένα OK από Γενική Συνέλευση, από Ερασιτέχνη, από κανέναν, πώς εχθές εμφανίστηκε με φανέλα του Ηρακλή. Πώς. Φανέλα που δεν θα μπορεί να φοράει στα επίσημα παιχνίδια. Και πώς αυτοί οι άνθρωποι προχωρούν αυτό που προχωρούν με τον Άρη Παλαιοχωρίου, χωρίς να έχει πάρθει απόφαση. Χωρίς να τους έχει πει επίσημα ο Γάμα Σίγμα ότι θα τους δώσει σήμα και όνομα. Χωρίς να έχουν το δικαίωμα, όπως είπαν οι ίδιοι, να βάλουν σήμα και όνομα, γιατί αλλιώς μας τα παρουσίαζαν την προηγούμενη εβδομάδα, την προπροηγούμενη μάλλον, και την Παρασκευή ήρθαν και είπαν οι άνθρωποι ότι ξέρετε, ούτε σήμα μπορεί να μπει ούτε όνομα. Και αν υπάρχουν φίλοι του Ηρακλή, οπαδοί του Ηρακλή, που θέλουν να πηγαίνουν να βλέπουν μια ομάδα που λέγεται Άρης Παλαιοχωρίου χωρίς να φορά σήμα και χωρίς να έχει όνομα, Ηρακλής, δικαίωμά τους είναι, τι να κάνουμε τώρα. Εσένα το σήμα σε πείραξε, Γιώργο, τον Παπαθανασάκη στον πάγκο, δεν τον είδες. Τον Παπαθανασάκη. Τι είναι αυτό τώρα, μου κάνεις πλάκα, με τρολάρεις. Βοήθησέ με, βοήθησέ με. Γιατί δεν έχω ασχοληθεί, δεν ασχολούμαι, όπως ξέρετε, μπορεί κάποιος να με κατηγορεί γι' αυτό, αλλά δεν ασχολήθηκαμε ποτέ ως εκπομπή με το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Άρη Παλαιοχωρίου. Δεν ασχοληθήκαμε. Ούτε με μεταγραφές, ούτε με προπονητή, ούτε τίποτα. Τι εννοείς, Παπαθανασάκη? Τι εννοείς? Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Ναι, δεν καταλαβαινόμαστε. Δεν τα καταλαβαίνομαστε, Σταύρο, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε για ακόμη μια φορά, με συγχωρείς. Δύο εβδομάδες τώρα διάβαζα σε ιστοσελίδες για μεταγραφές και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό δεν είναι απαξίωση. Αυτό είναι σοβαρό. Αυτό είναι σοβαρό. Και ανάθεμά με αν έγραψες σε αυτούς ότι οι δύο εβδομάδες η εκπομπή δεν αναφερόταν με αυτό που λες τώρα. Τέλος πάντων, δεν θα συνεννοηθούν ποτέ εμείς οι δύο. Αν εσένα σου αρέσει να βλέπεις το σήμα του Ηρακλή στον Άρη Παλαιοχωρίου να κατεβαίνει, okay. Να μην το αναφέρω, να το πνίγω. Ό,τι θες θα κάνω. Ό,τι μου πεις εσύ θα κάνω. Όπως ό,τι θέλετε εσείς θα κάνω, μπορείτε να μου λέτε τι να κάνω και τι να λέω στον αέρα, να τελειώνουμε. Και επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Α, λέει, αφού τα βλέπουμε όλα αυτά, γιατί να μην δούμε και αυτό. Εντάξει, είπα και εγώ, μήπως έγινε κάτι τέτοιο και το χάσαμε. Επειδή το πράγμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και επειδή αυτό που έγινε χθες είναι χοντρό, μπορώ να σας πω ότι σήμερα υπάρχει έκτακτο δέλτα σίγμα, σας το δίνω ως πληροφορία, στο Κατσάνιο, έκτακτο δέλτα σίγμα στις τάξεις του Γυμναστικού Συλλόγου. Για να ξεκαθαριστούν κάποια πράγματα, ρόλοι, αποφάσεις και οτιδήποτε άλλο. Γιατί το χθεσινό, για όσους θέλουν να το καταλάβουν, για όσους δεν θέλουν να το καταλάβουν, δεν μπορώ να κάνω κάτι, λυπάμαι. Είναι πολύ σοβαρό, είναι πολύ χοντρό. Μια ομάδα που λέγεται Άρης Παλαιοχωρίου φόρεσε χθες τη φανέλα του Ηρακλή χωρίς να πάρει την έγκριση από πουθενά και έπαιξε με αυτήν.
Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Ηρακλής με κόκκινο φως στην πόρτα, λέει ο φίλος ο Θωμάς από την Αλεξάνδρεια. Θα το ξαναπώ τελευταία φορά. Μια ομάδα χθες που λέγεται Άρης Παλαιοχωρίου και έδωσε φιλικό στη Μηχανιώνα, φόρεσε το σήμα, το όνομα, τη φανέλα του Ηρακλή. Αν αυτό δεν σας πειράζει, καθώς το έκανε χωρίς να πάρει το οκ από πουθενά, τότε δεν έχω να προσθέσω τίποτα παραπάνω. Η εθνική μας έχει σοφαρίσει 1-1 στα σετ και είναι 1-1 και στο τρίτο σετ. Θυμίζω σήμερα υπάρχει το φιλικό παιχνίδι, τα μαυροσκούφια ξεκινούν και ο Ηρακλής θα αντιμετωπίσει στις 8 στο γήπεδο της Χάνθ τον Κολοσσό Ρόδου με αρκετές απουσίες για την ομάδα του κυρίου Καστρίτη. Δεν θα αγωνιστούν Σμιθ, Ζάρας, Καβαδάς και πιθανότητα ο Σούλερ που τραυματίστηκε στο πρόσφατο παιχνίδι με την Λουκόιλ. Αλλά επιστρέφουμε και πάλι στο ποδόσφαιρο σε εισαγωγικά. Να πω καλύτερα στη Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη Ηρακλή, του Γυμναστικού Συλλόγου, στην οποία έδωσε το παρόν ο καλός μου φίλος και συνάδελφος ο Γρηγόρης Παπαγιαννάκης, μέσω και του ηρακλής@press24.gr. Και θυμάστε που τον αναγκάζαμε πολλές φορές να βγει από το γήπεδο για να μας ενημερώνει στον αέρα. Και ακόμη μια φορά, Γρηγόρη μου, θέλω να σε ευχαριστήσω. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, με υγεία πάνω απ' όλα. Και καλή δύναμη με το site και τη νέα σου προσπάθεια. Για ακόμη μια φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το έζησες όλο. Ήσουν εκεί, άκουσες τα πάντα. Αποτέλεσμα ουσιαστικό δεν υπήρξε. Θέλω, αν μπορείς, να μας τα βάλεις έτσι λίγο σε μια σειρά, να τα ξαναθυμηθούμε και να φτάσουμε στο διατάφτα. Το διατάφτα που το κατέγραψα και πριν από λίγο είναι να βλέπουμε χθες μια ποδοσφαιρική ομάδα που λέγεται Άρης Παλαιοχωρίου να φορά φανέλα του Ηρακλή. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει αυτό. Γι' αυτό και σε λίγο θα ξεκινήσει η Δέλτα Σίγμα στο Γυμναστικό Σύλλογο, έκτακτο, λόγω και του χθεσινού γεγονότος. Με αφορμή και το χθεσινό γεγονός, γιατί προκύπτουν, όπως καταλαβαίνεις, Γρηγόρη, πολλά ερωτηματικά για το πώς αυτή η ομάδα που λέγεται Άρης Παλαιοχωρίου φορά τη φανέλα του Ηρακλή σε χθεσινό φιλικό στη Μηχανιώνα. Αλλά ας πάμε ξανά λίγο σας της Παρασκευής να μας θυμίσεις το τι ακριβώς συνέβη στην όλη διαδικασία, στο όλο το μπάχαλο τέλος πάντων που επικράτησε. Λοιπόν, αρχικά να πω ότι υπήρχε αρνητικό το κλίμα με το που το πατήσαμε το πόδι μας στο Κατσάνιο και στον Ερασιτέχνη Ηρακλή για το πώς αυτή η ομάδα θα ξεκινήσει και από πού θα ξεκινήσει και πώς θα πορευτεί με μια βιώσιμη λύση. Δηλαδή, ας πούμε και ο πιο ρομαντικός Ηρακλειδέας έλεγε ότι πώς θα πορευτεί αυτή η βιώσιμη λύση με το Παλαιοχώρι και πώς αυτό εδώ πέρα το καταστατικό που δεν μπορεί να το δεχθεί ο Ηρακλειδέας, καλός ή κακός, να το περάσει ο ερασιτέχνης και ο υπόλοιπος κόσμος. Mm-hmm. Καλός ή κακός δεν υπήρχε αρκετός κόσμος ο οποίος θα έπαιρνε την απόφαση. Μακάρι το Κατσάνιο να κατέκλυγε από κόσμο και να υπήρχαν χιλιάδες, αυτό που θέλουμε όλοι εδώ, που το λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όμως αυτοί που ήταν εκεί ζήτησαν διευκρινήσεις, ζήτησαν εξηγήσεις για αυτό το οποίο πάει να γίνει. Πήραν κάποιες διαβεβαιώσεις, πήραν κάποια ελπιδοφόρα μηνύματα, αλλά πήραν και κάποια μηνύματα τα οποία ήταν, θα έλεγα, δελεαστικά. Αλλά και έβαλαν και αυτή την διχογνωμία στο μυαλό του Ηρακλειδέα, πράγμα το οποίο έφερε, ας πούμε, και αυτή τη μεγάλη αναστάτωση. Και αυτό το... Ένα από αυτά ήταν ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σήμα και όνομα μέχρι το Μάιο, σωστά? Βεβαίως, ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι το Καφτατζόγλιο, το οποίο ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια το Ηρακλής το πληρώνει με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με όσα χρέη είχαν αφήσει αυτοί οι περίεργοι που έχουν περάσει από τον Ηρακλή όσον αφορά στα ΠΑΕ. Και μάλιστα πλέον αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, αν ο Ηρακλής πληρώνει το Καφτατζόγλιο στους αγώνες και τα μαζέψει και τα κάνει όλα μια σούμα, θα χτίζαμε τον Τραγκά, μπορεί και το νέο γήπεδο της Ατλέτικο Μαδρίτης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση ήταν λίγο ιδιαίτερη και είναι ακόμα ιδιαίτερη, όπως ανέφερες και εσύ και έδωσε την πληροφορία στον κόσμο και στους ακροατές για το θέμα του έκτακτου διοικητικού συμβουλίου. Με αφορμή αυτό που συνέβη χθες στη Μηχανιώνα, το ότι ο ποδοσφαιρικός Άρης Παλαιοχωρίου εμφανίστηκε με φανέλα του Γυμναστικού Σύλλογου Ηρακλής, γιατί δεν έχει το σήμα των τσιμέντων. Έχει το σήμα του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής. Έχει αυτό το σήμα. Το επίσημο σήμα του Ηρακλή.
Και δεν μπορείς να προχωρήσεις αν δεν πάρεις την οκ, ας πούμε, από τον ερασιτέχνη, έτσι. Απλά, ας πούμε, πήραμε, με συγχωρείς για την έκθεση... Το επίσημο οκ. Ναι, τα Βαντζηλίδικα, ας πούμε, να κάνεις ένα σήμα χωρίς να έχεις πάρει το οκ από το σύλλογο, είναι λίγο περίεργο, οπότε καταλαβαίνετε. Έγιναν λοιπόν όλα αυτά που μας περιέγραψες και μπήκανε σε μια διαδικασία ψηφοφορίας, η οποία, από ό,τι κατάλαβα, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Ποτέ, όταν λέμε ποτέ, ποτέ. Και δεν υπήρχε, φτάσατε σε ένα σημείο να φύγετε χωρίς να προκύψει άμα απόφαση. Γιώργο, άμα συνέχιζε η διαδικασία αυτή της ανάλυσης και το τι πρέπει να γίνει, δεν θα φεύγαμε ποτέ από το Κατσάνι. Μάλιστα. Δεν θα φεύγαμε ποτέ. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί ο ένας θα έλεγε αυτό, ο άλλος θα έλεγε αυτό, ο παράλληλος θα έλεγε μια τρίτη λύση, τέταρτη και πάει λέγοντας. Αλλά αυτό που λέμε είναι ότι δεν βγήκε καμία απόφαση. Είδαμε χθες μια ομάδα σε φωτογραφικό υλικό, έτσι, πάνω το είδαμε, να παίζει θηλυκό, χωρίς να υπάρχει μια συγκατάθεση. Και φτάνουμε τώρα στο σημείο να πάμε σε έκταση στο ΔΣ για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Και άμα δώσει το okay ο ερασιτέχνης, ποιος ρομαντικός ηρακλειδέας θα το αποδεχτεί αυτό και θα πάει στο γήπεδο να υποστηρίζει μια ομάδα που στο κατεστατικό της θα λέγεται Άρης Παλαιοχωρίου, θα χωράει και ανώλευκα και το σήμα δεν θα μπαίνει πουθενά. Μόνο το νούμερο και το όνομα του ποδοσφαιριστή, αυτό σας είπα την Παρασκευή, έτσι. Ναι, βεβαίως. Γιατί δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, έτσι. Ενώ σε μια νύχτα έχουμε πει πολλάκι ότι σε μια νύχτα άλλαζαν οι νόμοι στις 12 η ώρα το βράδυ. Καλά, ναι, εντάξει. Θυμηθούμε Τρίπολη, ας πούμε. Όσον αφορά το ΣΑΤ, λίγο για να επανέλθω λίγο σε αυτό που είπες, είναι μια καινούργια προσπάθεια την οποία έχω ξεκινήσει ο ίδιος με κάποια παιδιά τα οποία ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τον χώρο της δημοσιογραφίας. Είναι η Ηρακλής, που θέλουμε δίπλα μας και το πρώτο πράγμα που πρεσβεύουμε είναι ότι πρέπει να προστατεύουμε τα του συλλόγου και να προσπαθούμε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι στο μέλλον και να βγάζουμε και να έχουμε και τύχη, ας πούμε, να βγάζουμε κάθε φορά αισιόδοξα μηνύματα. Αλλά είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία δεν μπορούμε να αποδεχθούμε αυτή τη στιγμή τα ευχάριστα μηνύματα, αλλά υποδεχόμαστε μια, θα λέγαμε, μια στην πιο δύσκολη εποχή, στην πιο δύσκολη στιγμή όλων των εποχών, να το πω διαφορετικά. Βεβαίως, ναι, αυτό ακριβώς. Να σου ευχηθώ και πάλι καλή δύναμη. 2011, έτσι. Εννοείται. Λοιπόν, για το μπάσκετ, επειδή είμαστε ήδη στη Χαντ, ο Σούλερ δεν θα αγωνιστεί, ούτε ο Καβαδάς, ούτε ο Ζάρα θα αγωνιστεί, ούτε ο Σμιθ. Τέσσερις απουσίες, ναι. Οι τρεις γνωστοί, οπότε ο Σούλερ είναι δεδομένο και σε ευχαριστώ μιας και μας το μεταφέρεις. Λοιπόν, η μαγνητική του Γιώργου βγήκε καθαρή ευτυχώς, γιατί αν την ισχύσαμε όλοι όσοι είμαστε στο Ευανόπιο, αυτό μας μετέφεραν και οι άνθρωποι του Ηρακλή, οπότε θα συνεχίσει ο Σούλερ και οι υπόλοιποι την αποθεραπεία τους, ώστε στο Περιστέρι να είναι έτοιμοι όλοι και να παίξουν την πρώτη. Έχει έρθει ήδη κόσμος, Γρηγόρη, είναι μισή ώρα πριν το τζάμπολ. Έχει έρθει κάποιος κόσμος εδώ. Υπάρχει και το φιλικό του ίδιου σου και ο Ιωνικό, το οποίο είναι ωραίο φιλικό. Βλέπουμε και τις ομάδες έτσι. Παίζει τώρα αυτό. Ναι, είναι πολύ ωραίο φιλικό. Μάλιστα. Προηγείται, είπες ότι προηγούνταν με 44-53 κάπου εκεί. Οπότε θα σας αφήσουμε σιγά σιγά για να κάνουμε το ρεπορτάζ μας. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γρηγόρη. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Πριν πάμε στο διάλειμμα, μου επιτρέπετε ακόμα δύο πραγματάκια. Γιατί πραγματικά θα αρρωστήσουμε και θα τρελαθούμε. Όσοι κατηγορούν οι μεν τους δε για το ότι μαλώνουμε μεταξύ μας και σταματήστε το και κάντε και το ράντε το, σκεφτείτε και οι μεν και οι δε και οι υπέρ του Άρη Παλαιοχωρίου και οι κατά του Άρη Παλαιοχωρίου ότι μας έβαλαν να μαλώνουμε μεταξύ μας και δεν το αποφασίσαμε εμείς γιατί 5 μήνες δεν μπόρεσαν να φέρουν μία λύση. Λύση όμως. Και όσοι είναι οι υποστηρικτές του «Ρε Σι Γιώργο, βρες εσύ μια λύση, δεν υπάρχει κάτι άλλο». Αν η μοναδική λύση, ρε παλικάρια μου, ήταν να πάρει ο Ηρακλής το αφημί του ΠΑΟΚ κάτω μαγούλας, θα το δεχόσασταν γιατί δεν θα υπήρχε άλλη λύση. Και θα πηγαίνατε στο γήπεδο να δείτε τον ΠΑΟΚ κάτω μαγούλας μέχρι να γίνει Ηρακλής του χρονού. Παραέγινε αυτή η καραμέλα με το «δεν υπάρχει άλλη λύση» και «βρες εσύ λύση». Δεν είναι η δουλειά μου λύση και δεν σημαίνει ότι αυτοί που είναι αντίθετοι σε αυτό πρέπει να βρουν λύση. Ποιος το είπε αυτό? Να βρουν λύση αυτοί που ξινόντουσαν 5 μήνες. Επειδή μας φέρανε στο διατάφτα να λέμε ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο, άρα πρέπει να το φάμε αυτό στη μάπα. Πρέπει να το δεχτούμε επειδή δεν υπάρχει άλλη λύση.
αν σας φέρνανε αυτό που σας είπα το παράδειγμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει ομάδα. Πάω Κουφαλίων. Πάω κάτω Περιστερώνας. Ολυμπιακός Τερψιθέας. Άντε, να πω και αυτό. Θα το δεχόσασταν. Και θα λέγατε, αφού δεν υπάρχει άλλη λύση, ας είμαστε Ολυμπιακός Τερψιθέας μέχρι το Μάιο και βλέπουμε. Θα λέγατε το ίδιο. Αφού δεν υπάρχει άλλη λύση. Και το επιχείρημα αυτών που συμφωνούν με τον Άρη Παλαιοχωρίου απέναντι σε αυτούς που δεν συμφωνούν είναι βρείτε κάτι άλλο ρε παιδιά. Άμα δεν βρείτε κάτι άλλο όμως, βουλώστε το. Γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση. Επειδή δεν συμφωνούμε δηλαδή με το να ξεφτιλιζόμαστε και να παίζει μια ομάδα με μπλε ως Άρης Παλαιοχωρίου, πρέπει να μην μιλάμε. Επειδή δεν έχουμε άλλη λύση. 3-4 μήνες οι υποστηρικτές του Άρη Παλαιοχωρίου γιατί δεν κυνήγησαν τον Παπαδόπουλο που τον περίμεναν αυτοί που κάνουν τον deal τώρα. Τον περίμεναν 3 μήνες. Γιατί δεν κατηγόρησαν τον Χατζόγλου και τον Παπαδόπουλο που πήγε και απείλησε την Τρίγλια να μην κάνει τον deal γιατί θα φέρουν τον Βόλο. Και το ξαναλέω, είναι πολύ άσχημο αυτό που κάνουμε, που κάνουν ορισμένοι Ηρακλειδείς, που το μοναδικό επιχείρημά τους υπέρ του Άρη Παλαιοχωρίου είναι ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Και ότι επειδή εσύ διαφωνείς με τον Άρη Παλαιοχωρίου και δεν έχεις άλλη λύση, σκάσε και πάνε με αυτήν. Τι λέει εδώ ο φίλος μου. Δόξα Αδένδρου. Ορίστε, μια χαρά ομάδα. Να πάρουν το αφημί, Δόξα Αδένδρου. Τελευταία φορά θα το πω. Βλέπω διαλόγους συνέχεια και εγώ δυστυχώς μπήκα στη λούμπα, θα το κόψω. Τέλος. Θα το κόψω και αυτό. Εσύ που δεν συμφωνείς με τον Άρη Παλαιοχωρίου, ρε φίλε, έχεις άλλη λύση να προτείνεις. Αν δεν έχεις άλλη λύση να προτείνεις, να ξέρεις ότι αν δεν γίνει ο Άρης Παλαιοχωρίου, πεθάναμε. Ενώ τώρα, αν κατεβούμε ως Άρης Παλαιοχωρίου, ζούμε. Για να ξέρω. Ο Ευάγγελος γράφει: Γιώργο, καλησπέρα. Ήμουν στη συνέλευση ενημέρωση. Οι παρόντες δεν πήγαν για να ψηφίσουν, αφού δεν είναι τακτοποιημένα οικονομικά. Απλά δήλωσαν τη βούλησή τους για συνέχιση του ποδοσφαίρου στον Ηρακλή περισσότεροι. Οι διαφωνούντες, μάλλον, δεν θέλουν τη συνέχιση. Μπορούν να μη στηρίξουν γιατί απαγορεύουν στους υπόλοιπους. Τώρα, λίγο μπερδεμένο είναι έτσι πως μου ήρθε με τη στίξη. Τέλος πάντων, Ευαγγέλη μου, σε ευχαριστώ. Τότε γιατί έγινε ψηφοφορία με χέρια. Με το να σηκώσουν χέρια. Τέλος πάντων. Ο Μπάμπης λέει: Ο Καβαδάς μόνιμα τραυματίας είναι, γνωρίζει τι πρόβλημα έχει, γιατί έχει να παίξει μπάσκετ πάνω από ένα χρόνο. Το γνώριζαν στον Ηρακλή ότι θα είναι μία μέσα, μία έξω και πολύ έξω. Με αυτή τη συμφωνία ήρθε, φίλε μου Μπάμπη, στην ομάδα. Δεν συμφωνώ και δεν θα συμφωνήσω ποτέ και θα στο λέω κάθε μέρα, λέει ο Κωνσταντίνος με το μήνυμά του. Μπίλη μου, αργήσαμε, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. 13-12 χάνει η εθνική μας από τη Ρουμανία στο τρίτο σετ, 1-1 στα σετ. Ως γνωστόν, όταν δεν είμαστε καλά, τι κάνουμε, ή παίρνουμε κανένα χάπι ή παίρνουμε τηλέφωνο το γιατρό μας. Και επειδή το πολύ γνωστό σύνθημα στον Ηρακλή είναι το «γιατρέ δεν είμαστε καλά, τελειώσανε τα φάρμακα», και επειδή είδα μια πολύ ωραία φωτογραφία και είχα να τον δω καιρό τον σπουδαίο γιατρό του μπασκετικού Ηρακλή, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, που βρέθηκε πρόσφατα στο περίπτερο του Γυμναστικού Συλλόγου και ήταν και η μπασκετική ομάδα εκεί, παρέα και με το βιβλίο που έχει πολύ Δημήτρη Παπαδόπουλο μέσα. Είπαμε να του πούμε μια καλησπέρα του γιατρού. Καλησπέρα γιατρέ, καλησπέρα κύριε Παπαδόπουλο, από την ώρα για μπλε, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, πολύ ωραία εισαγωγή. Μου άρεσε. Εντάξει, είναι γνωστό το σύνθημα. Είναι γνωστό το σύνθημα. σας έχουμε ανάγκη. Πριν χρόνια σας βλέπαμε πιτσιρικάδες στο μπάσκετ, τώρα με άλλη ιδιότητα είστε πάντα χρήσιμος. Είστε πάντα χρήσιμος. Πάντα γιατρός ήμουν, αλλά τώρα είμαι πραγματικά. Το ξέρω. Και βέβαια το παρατσούκλι ήταν εν ενεργεία, έτσι, για όσους το θυμούνται. Ναι, δεν βγήκε μετά το γιατρός, βγήκε όσο ήσασταν καλαθοσφαιριστής το γιατρός. Βέβαια. Πέρασαν πολλά χρόνια, χαρήκαμε που σας είδαμε προχθές. Φαντάζομαι το χαρήκατε κι εσείς που ήσασταν, έστω και με αυτόν τον τρόπο, έτσι λίγο κοντά στην ομάδα.
Και εγώ χαίρομαι όταν έρχομαι κοντά στην ομάδα, γιατί πραγματικά ξυπνούμε τρομερές μνήμες από πολύ έντονες στιγμές, είτε χαράς είτε λύπης. Όλα αυτά είναι μέσα στον αθλητισμό και πραγματικά διαμορφώνουν μια εμπειρία η οποία παραμένει εξέχαστη. Και σίγουρα υπάρχει αγάπη για τον Ηρακλή και για τον κόσμο και για την ομάδα και για αυτά που ζήσαμε όλοι μαζί. Και πλέον και χαρά και ανακούφιση που μετά από 8 ολόκληρα χρόνια είναι ξανά στην Α1. Σαφώς, εκεί είναι η θέση που αξίζει και αρμόζει στον Ηρακλή, που έχει μια τόσο πλήσια ιστορία, που αναδείχθηκε μάλιστα και με το βιβλίο του Οικονομίδη, mm-hmm. που έκανε μια τεράστια και πολύ αξιέπαινη προσπάθεια και δουλειά. Αποτυπώθηκε στο βιβλίο αυτό με πολύ αγάπη, όχι όπως το έκανε, γιατί χρειάζεται πολύ αγάπη για να συλλέξει τόσα πολλά στοιχεία και να τα αρχαιοθετήσεις και να τα δημιουργήσεις, να δημιουργήσεις ένα βιβλίο, το οποίο βοηθάει τους μη γνωρίζοντες να σεβαστούν ακόμη περισσότερο την ιστορία του Ηρακλή. Πόσες στιγμές αναπολύσατε, σας ήρθαν στο μυαλό ξεφυλίζοντας το βιβλίο, γιατί όπως είπα και πριν, έχει πολύ Δημήτρη Παπαδόπουλο μέσα, αλίμονο, τόσα χρόνια. Πόσα από όλα αυτά, βέβαια δεν γίνεται να τα σκεφτείτε όλα μόνο μιας, αλλά σίγουρα πέρασαν διάφορα, έτσι. Ναι, πραγματικά. Είναι μερικές παράγραφοι που όταν τις διαβάζω, μου έρχονται μπροστά οι εικόνες του παιχνιδιού. Πραγματικά, δηλαδή σαν να τους βλέπω τώρα ζωντανά, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Στην ομάδα, ή μάλλον με την ομάδα, είστε δεμένος, αυτό το ξέρουμε όλοι, χαίρεστε που είναι ξανά, θα σας βλέπουμε φαντάζομαι και στο γήπεδο. Έχει ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια με αρκετές μεταγραφές, με ένα υλικό που δείχνει τα πρώτα δείγματα γραφής. Πλέον ξεκινούν και τα μαυροσκούφια. Μπαίνει σε διαδικασία και επίσημων υποχρεώσεων, γιατί τέλη του μηνός θα έχουμε την έναρξη του πρωταθλήματος και του κυπέλου. Είστε αισιόδοξος? Τα πρώτα μηνύματα είναι θεωρητικά, θα έλεγα. Βέβαια, έχει πολύ δρόμο ακόμη, δεν ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Θέλει πολλή δουλειά και από το τεχνικό επιτελείο και από τους παίκτες, ώστε αυτή η καινούργια ομάδα, γιατί είναι μια καινούργια ομάδα με πολλούς παίκτες οι οποίοι ήρθανε, να δεθεί και να βγάλει ο καθένας ατομικά τον καλύτερο του εαυτό, αλλά και ομαδικά να βγει η χημεία με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό φυσικά είναι δουλειά του προπονητή. Πάντα στον αθλητισμό χρειάζεται και λίγη τύχη, δηλαδή να βοηθήσουν τα πρώτα αποτελέσματα για να δημιουργήσουν μια πιο ευχάριστη και θετική ψυχολογία. Mm-hmm. Τι θα σας άφηνε ευχαριστημένο στο τέλος, ως φίλαθλος, έτσι, ως ένας άνθρωπος που έχει περάσει τόσα χρόνια στον Ηρακλή, τι θα θέλατε να δείτε φέτος από την ομάδα σε αυτή την επιστροφή της? Εγώ θα ήθελα να δω μετά από τόσα χρόνια απουσίας από την Α1, θα ήθελα να δω μια σοβαρότητα στον τρόπο αντιμετώπισης των κρίσεων που θα έρθουν, γιατί κάθε ομάδα βιώνει κρίσεις και πόσο μάλλον όταν έφυγε μετά από τόσα χρόνια σε μια μεγάλη κατηγορία. Θα ήθελα να δω πάθος από τους παίκτες και ενθουσιασμό, πάθος και από τους φιλάθλους, ώστε η ομάδα να μπορέσει να κάνει μερικά βήματα προόδου και να πασαριστεί, θα έλεγα, για αρχή στους πρώτους 8. Κάθε βέβαια βήμα παραπάνω είναι πρόσδεκτο και θα μας χαροποιήσει. Αλλά νομίζω ότι για πρώτη χρονιά και ακόμα και αυτή και η οκτάδα είναι επιτυχία. Δεν θα έλεγα επιτυχία, δηλαδή, να παραμείνει η ομάδα. Δεν θα έλεγα να παραμείνει μόνο η ομάδα, ας πούμε, αλλά γιατί βλέπουμε ότι και άλλες ομάδες βιώνουν προβλήματα. Θεωρώ ότι είναι ευκαιρία να προσαρμοστούμε στους 8. Και μετά βλέπουμε. Τρώγοντας ανοίγει η όρεξη. Ναι, ναι, ναι. Την Τετάρτη θα σας δούμε στο Ιβανόφιο με τον Προμηθέα Πάτρας το παιχνίδι. Είναι για τα μαυροσκούφια. Εγώ τώρα θα είμαι στο... Τι ώρα είναι το μάτσο αυτή την Τετάρτη? Σήμερα είναι στις 8 στη Χανθ, τώρα σε 10 λεπτά με τον Κολοσσορόδου, και την Τετάρτη το απόγευμα είναι νομίζω 6-7 απέναντι στον Προμηθέα. Πιθανόν, ναι, αν μου το επιτρέψει η δουλειά, πιθανόν. Έτσι, έχω σίγουρα, επειδή είναι καθημερινή, είναι λίγο πιο δύσκολο. Αλλά έχω προγραμματίσει να βρεθώ στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του προαθλήματος με τον Άρη, στο Ιβανόφιο. Αυτό εκεί θα είναι σίγουρα. Εκεί θα είναι όλοι, δεδομένο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να σας βλέπουμε συχνά στο Ιβανόφιο, να είστε κοντά στον Ηρακλή, γιατί δεν περισσεύει κανείς, ειδικά άνθρωποι που έχουν φορέσει τη φανέλα και την υδρώσει και τη ματώσει πάρα πολλά χρόνια. Εγώ ευχαριστώ και πάντα είμαι διαθέσιμος σε οτιδήποτε μου ζητηθεί από επίσημα από τον Ηρακλή και μπορώ να βοηθήσω, ευχαρίστως να βοηθήσω. Να είστε καλά, κύριε Παπαδόπουλε. Έγινε καλό και βράδυ. Και καλό ευχαριστώ, βράδυ. Γεια σας. Αυτά λοιπόν από τον γιατρό, η άνω των 35, άνω των 40, νομίζω αν τους ρωτήσεις, πες μου ένα-δυο παίκτες που θυμάσαι, πιτσιρικάς 5, 6, 7, 8 χρονών να πρωτοβλέπεις τον μπάσκετ, Παπαδόπουλο θα σου πούν, Ingram θα σου πούν και όχι μόνο. Επανέρχομαι στα mail. Ο Ευάγγελος γράφει: Γιώργο, επανέρχομαι από τον υπολογιστή. Όταν γράψεις το smartphone, κάνεις λάθη στην πληκτρολόγηση. Δεν πειράζει, Ευαγγέλη μου. Αυτό που εξήγησαν αυτοί που έφεραν την πρόταση ήταν σαφής. Πηγαίνουν σε ένα ερεσιτεχνικό ποδοσφαιρικό σωματείο, γίνονται μέλη, έχουν την πλειοψηφία στο ΔΣ και με τροποποίηση του καταστατικού αποφασίζουν αλλαγή δοή και έδρα στη Θεσσαλονίκη εντός 6 μηνών ή ενός χρόνου. Η ομάδα που θα γίνει θα παίζει στη Θεσσαλονίκη, θα λέγεται Ηρακλής, καθώς π.χ. με τον Ημίθιο αριστερά ή δεξιά, για να μην υπάρχει θέμα με το ΓΣ. Απίστευτο είναι αυτό. Τέλος πάντων, το αφήνω. Στα χαρτιά της ΕΠΟ, Άρης Παλαιοχωρίου για 6 μήνες. Ο ΓΣ δεν εμπλέκεται ουσιαστικά, το δήλωσε και ο Φώτης Θεός. Πιστεύω ότι οι αντιδρούντες νεαρότεροι οπαδοί δεν κατάλαβαν. Τώρα, αν η πρόταση κρύβει κάτι, είναι άλλο θέμα. Εγώ αυτό πιστεύω και συμφωνώ να συνεχίσω την προσπάθεια. Ευχαριστώ. Επέτρεψέ μου να διαφωνήσω σε κάποια από αυτά, φίλε μου Βαγγέλη. Σέβομαι απόλυτα το ότι συμφωνείς με το να ακολουθείς μια ομάδα που θα φοράει μπλε άσπρο και θα λέγεται Άρης Παλαιοχωρίου για 6 μήνες. Γιατί όπως γράφεις, Άρης Παλαιοχωρίου θα λέγεται για 6 μήνες. Και 6 μήνες, μην το λέμε, 6 μήνες είναι μια σεζόν. Είναι μια ολόκληρη σεζόν. Το λέμε 6 μήνες και πολλοί το θεωρούν, έλα μωρέ, δεν είναι ούτε ένας χρόνος. Είναι μια χρονιά, παιδιά. 6 μήνες είναι μια χρονιά. Όταν πιάνεις Μάιο, μια χρονιά είναι 6 μήνες. Άρα για ένα... Για μία ολόκληρη αγωνιστική περίοδο δεν θα λέγεις Ηρακλής, θα λέγεις Άρης Παλαιοχωρίου. Και δεν θα φοράς κανέναν ημίθεο. Όπως υπόθηκε στη συνέλευση. Καλησπέρα Γιώργο, πριν λίγες μέρες σου έστειλα ένα mail και ρωτούσα αν η καινούργια ομάδα θα έχει το σήμα μας. Τελικά μάλλον δεν θα το έχει. Εγώ δεν θεωρώ μια τέτοια ομάδα ότι είναι Ηρακλής. Καλύτερα να απέχουμε και μία και δύο και δέκα χρονιές αν δεν υπάρχει προοπτική. Αλλιώς αν γίνομαι Άρης και πηγαίνω στο Κλεάς Βικελίδη να δω την ομάδα. Το λυπηρό είναι ότι έχω ένα γιο 3 ετών. Σε λίγο θα αρχίσει να καταλαβαίνει από ομάδες τι θα πω σε αυτό το παιδί, πώς να καταλάβει την κατάσταση στον Ηρακλή. Φοβάμαι ότι σκοτώνουμε τον Ηρακλή μας με αυτά που κάνουμε. Φιλικά, Ιάσονας. Καλησπέρα γιατρέ μου. Δεν χρειάζεται να του πεις και πολλά. Θα το πηγαίνει στο μπάσκετ, θα το πηγαίνει στο βόλεϊ. Θα σφίξει το στομάχι σου όπως όλοι και θα δούμε τι θα γίνει. Και επειδή όσοι υποστηρίζουν το project Άρης Παλαιοχωρίου λένε σε αυτούς που δεν το υποστηρίζουν, εντάξει, φέρτε εσείς λύση. Δεν υπάρχει άλλη. Και εμάς δεν μας αρέσει, αλλά θα πάμε με Άρη Παλαιοχωρίου γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο. Βρείτε εσείς λύση. Εγώ απαντάω και λέω, εάν η μοναδική λύση ήταν ο Ολυμπιακός Τερψιθέας, ο ΠΑΟΚ Κουφαλίων, θα μας λέγατε δεν υπάρχει κάτι άλλο να πάρουμε, να λεγόμαστε 6 μήνες γιατί δεν θα έχουμε τι να πούμε στα παιδιά μας. Τώρα τι θα λέμε στα παιδιά μας, ότι πήγαμε και είδαμε τον Άρη Παλαιοχωρίου που φοράει μπλε? Δεν μπορούμε να λέμε ότι είδαμε τον Ηρακλή. Το κοροϊδεύουμε το παιδί. Σας την ξανακάνω την ερώτηση. Σε όσους λένε ότι αφού δεν υπάρχει άλλη λύση. Εάν η μοναδική λύση ήταν ο Ολυμπιακός Τερψιθέας και ο ΠΑΟΚ Κουφαλίων. Για 6 μήνες όπως λέτε. Θα το ακολουθήσατε. Θα συμφωνούσατε με αυτό. Δεν ξέρω. Η απάντηση μπορεί να δοθεί από εσάς. Δικαίωμα του καθενός να πάει στο γήπεδο ή να μην πάει, να ακολουθήσει ή να μην ακολουθήσει. Όμως, να σκεφτείτε ότι άλλοι μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση να τρογόμαστε μεταξύ μας. Αυτοί που πραγματικά φταίνε 5 ολόκληρους μήνες.
Και αυτοί που πήγαν να κάνουν αυτό το deal του Άρη Παλαιοχωρίου, χωρίς να πάρουν επίσημα το OK από πουθενά. Ο καλός φίλος Αποστόλης λέει, αυτό να κάνει ο γιατρός, πες του, και μου δείχνει την κόρη του με κασκόλ του Ηρακλή στο Ιβανόφιο. Χίλια χρόνια περηφάνεια. Εκεί τουλάχιστον η κόρη του φίλου του Αποστόλη που μου στείλει τη φωτογραφία βλέπει Ηρακλή και κανέναν Άρη Παλαιοχωρίου. Χθες ο Απόστολος Βέλιος είπε τα αυτονόητα στην Αθλητική Κυριακή, αλλά ξεχωρίζει και παίρνει από όλου μας ένα μπράβο, γιατί δυστυχώς στις μέρες μας και ειδικά στην κρατική τηλεόραση και ειδικά στην ΕΡΤ1, αν δεν ήταν ο Βέλιος στο πάνελ, δεν θα ακούγατε ποτέ όλη τη χρονιά τη λέξη Ηρακλής, ούτε τα αυτονόητα. Και το πιο εκνευριστικό για μένα ήταν όταν ο Απόστολος με τις γκολάρες που βάζει και με τα όσα είπε χθες για την πιο αδικημένη ομάδα στον κόσμο, δέχτηκε από τον δημοσιογράφο της Αθλητικής Κυριακής ερώτηση προς τον Απόστολο Βέλιο. Απόστολε, έχεις κανένα νέο, τι γίνεται τώρα εκεί? Αντί να μπει στη διαδικασία ο ίδιος ο δημοσιογράφος να ενημερώνει τον Απόστολο για το τι συμβαίνει στον Ηρακλή και τον κόσμο που τον βλέπει, εκατομμύρια Ελλήνων. Και αυτό είναι 38 παράδειγμα ότι ο Ηρακλής έχει απαξιωθεί τόσο πολύ, δεν ασχολείται κανένας, και έτσι όπως το πάτε ορισμένοι, πλέον θα ακούτε κλασική μουσική και κάποιες άλλες ενημερωτικές εκπομπές που θα έχουν τον Ηρακλή όχι τριλεπτό, ούτε δύο λεπτά. Είδατε χθες, Αθλητική Κυριακή, και για τον μεγάλο τεράστιο Ηρακλή, ο δημοσιογράφος ρωτούσε τον Βέλιο για να μάθει τι γίνεται. Δεν ήξερε ο ίδιος να μας πει. Πού να ξέρει, δεν ασχολείται. Και αυτοί που έχουμε απομείνει να ασχολούμαστε, τρεις τελείες. Ας το ακούσουμε, Μπίλη μου, αυτό το ηχητικό αξίζει τον κόπο. Και πάλι πολλά συγχαρητήρια για τον Απόστολο και για τη στάση που κράτησε χθες στην εκπομπή. Γιατί αν δεν ήταν ο ίδιος, η λέξη Ηρακλής, επαναλαμβάνω, στην Αθλητική Κυριακή δεν θα έπαιζε για φέτος. Και για τα υπέροχα γκολ που σημειώνει, δείχνοντας ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα στέκεται μια χαρά, γιατί δεν υπάρχουν πολλοί σαν και αυτόν. Όσο για αυτό που είπε, εγώ έδωσα και μια, έτσι, πώς να το πω, την ίδια στιγμή, να το πω διαφορετικά, την ίδια στιγμή που ο Απόστολος έλεγε ότι ο Ηρακλής είναι η πιο αδικημένη ομάδα στον κόσμο, η άλλη ομάδα που πέρυσι ευνοήθηκε με αλλαγή του νόμου έτρωγε 4 στο Χαριλάου. Παναθηναϊκός που εχθές έφαγε τα 4, πέρυσι έπαιξε στη Σούπερ Λίγκα γιατί αλλάξαν τον νόμο. Μην τα ξεχνάμε. Και δεν έχει άδικο ο κόσμος που εκνευρίζεται είτε με φανέλες σε πολιτικούς το περίπτερο του Ηρακλή, είτε με χειραψίες και χαμόγελα. Με χειραψίες και χαμόγελα σε αυτούς που έριξαν τον Ηρακλή. Τι να κάνει ο κόσμος, να πει μπράβο? Θα έρθει ο Ντρούλινγκ, θα μου κόψει το ένα χέρι, θα περάσει ένας χρόνος, θα φορέσω εγώ ένα πλαστικό χέρι και επειδή θα έρθει ο Ντρούλινγκ στο περίπτερό μου, εγώ με το πλαστικό αυτό χέρι θα του κάνω χειραψία και θα του σκάσω και ένα χαμόγελο. Όλα καλά. Δεν τρέχει τίποτα. Επαναλαμβάνω, για σήμερα υπάρχει έκτακτο ΔΣ στο Γυμναστικό Σύλλογο, γιατί προέκυψε μεγάλη αντίδραση με αφορμή και τις φωτογραφίες από χθες που ο ποδοσφαιρικός Άρης Παλαιοχωρίου φορά τη φανέλα με το σήμα του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλή. Και με αφορμή αυτό προκύπτει σήμερα έκτακτο ΔΣ στο Γυμναστικό Σύλλογο.
Η Ελλάδα πήρε το τρίτο σετ, Ρουμανία-Ελλάδα 1-2 και 1-2 στο τέταρτο σετ. Προηγείται και πάει να πάρει την πρώτη της νίκη για να έχει ελπίδες για την πρόκριση. Ευχαριστούμε και την Data Labs, το κέντρο διαβίου μάθησης, όπου μπορείτε να κάνετε σεμινάρια και στην πληροφορική. 2310-222-962, datalabs.edu.gr και Εθνικής Αμήνης 14α. Ακολουθούν Ζάχος Ντρούλινγκ, Τάσος Τρέγιας στο ράδιο Μαρμίτα του προγράμματος του Λίμπερο 107,4. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Πρώτο Θεός, αύριο εμείς εδώ. Στην ώρα για μπλε, να είστε καλά.